ΣΥΡΙΖΑ, Μητσοτάκης και Βλάχου να απαντήσουν αν ήταν υπό παρακολούθηση η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Οργιάζει το παρασκήνιο για τους πυράβλους S300. Κάλεσμα στα Ικούρα στις τράπεζες να διευκολύνουν τους δανειολήπτες στα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ τα φετινά κέρδη τους. Διευρυμένη συνεδρίαση της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ τη Δευτέρα για τη διαδικασία επιλογής υποψηφιωτήτων εν ώψη εκλογών. Τη λέει στο ΣΤΑΡΤ ο συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής Χρήστος Μωραΐτης. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι βράδυ Κυριακής, είναι 4 του μηνός και είμαστε μαζί και απόψε εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΤΑΤ για να δούμε και απόψε το βράδυ αυτά τα οποία συνθέτουν την ειδησιογραφία και σε κεντρικό και σε τοπικό επίπεδο. Μια νέα λίστα με παρακολουθούμενος από αυτά τα περίφημα παράνομα λογιστικά έχει προκαλέσει τεράστιες αντιπαραθέσεις, αλλά ταυτόχρονα και ερωτηματικά. Με τον ίδιο το κυβερνητικό επρόσωπο να λέει το πολύ απλό, ότι δεν ξέρει κανείς αν αλήθεια ή ψέματα. Πάμε να δούμε το πρώτο σχετικό ρεπορτάζ και αμέσως μετά το σκηνικό σύγκρουση σήμερα ανάμεσα στο κυβερνό κόμμα, τη Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση δηλαδή και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. 12 ονόματα δημοσιογράφων έχουν ακουστεί έως τώρα ότι αποτελούν θύματα υποκλοπών του Μεγάρου Μαξίμου. Οι δύο που ξεκίνησαν τον χώρο άθελα τους βέβαια ήταν ο Σταύρος Μαλιχούδης και ο Θανάσης Κουκάκης. Στις λίστες με τα Predator βρέθηκαν αργότερα η Μαρία Σαράφοβλου, ο Πέτρος Κουσουλός και ο Σπύρος Σιδέρης. Όπως επισημαίνει η εφημερίδα των συντακτών, στη λίστα με τα Predator υπήρχε και το όνομα της δημοσιογράφου του Sky Εύα Αντωνοπούλου, αλλά το πιο πιθανό είναι να την παρακολουθούσαν από σπόντα, επειδή παρακολουθούσαν βασικά το σύζυγό της, Παναγιώτη Αρκομανέα, τέως διοικητή του ΕΟΔΗ. Το διευθυντή της Καθημερινής, Αλέξη Παπαχελά, τον παρακολουθούσαν σύμφωνα με τα δημοσιεύματα τόσο με το Predator όσο και μέσω ΕΙΠ. Διπλή επιτυχία. Σε ένα λιτό σημειωμά της, η Καθημερινή έγραψε: «Εδώ και μερικές εβδομάδες έχουν αναφερθεί στην υπόθεση των παρακολουθήσεων τα ονόματα του Διευθύνοντος Συμβούλου καθώς και του Διευθυντή της Καθημερινής. Θεωρούμε αυτονόητο και δεδομένο ότι από τη δικαιοσύνη και τις αρμόδιες αρχές θα εξαντληθεί κάθε θεσμική οδός για την άμεση διαλεύκανση και αυτών των ισχυρισμών». Η Καθημερινή έχει άλλωστε από καιρό επισημάνει ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο θα προστατευτεί η δημοκρατία μας, είτε από υπαρκτές απειλές είτε από ανυπόστατες πληροφορίες. Υπάρχουν δύο δημοσιογράφοι στη λίστα με τις υποκλοπές που είναι ταυτόχρονα και εκδότες. Αντώνης Δελατόλας, Ποντίκη και Γιάννης Κουρτάκης, Παραπολιτικά. Και ένας τρίτος, ο Στέφανος Χίος, του Μακελιού. Πώς επισημαίνει η εφημερίδα των συντακτών, στη λίστα βρίσκονται τέλος δύο ακόμη γυναίκες δημοσιογράφου που περισσότερο όμως τις λες πανελίστριες. Είναι Ανά Παλετσάκη και η Τίνα Μεσαροπούλου. Συνολικά επομένως μιλάμε για 12 δημοσιογράφους. Όπως ωστόσο επισημαίνει η εφημερίδα των συντακτών, είναι περισσότεροι. Θα βγουν και άλλα ονόματα τις επόμενες ημέρες. Σε άρθρο του για το Ίδρυμα Χάιντριχ Μπέλ, ο Τάσος Τέλεγλου κατήγγειλε ότι έπεσε και ο ίδιος θύμα παρακολούθησης, όχι μόνο ηλεκτρονικής αλλά και φυσικής. Όπως σχολιάζει συντάκτης της εφημερίδας των συντακτών, την περασμένη Τετάρτη ο Τάσος Τέλεγλου επιτέθηκε στον Κώστα Βαξεβάνη, αλλά δεν είναι, όπως λέει, της παρούσης να συζητηθεί. Το θέμα μας παραμένει το Μέγαρο Μαξίμου και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Έλληνας Νίξον, ο πολιτικά υπεύθυνος για το ελληνικό Watergate. Αυτά τα ρεπορτάζ του σημερινού Αθηναϊκού Τύπου, όπως ήταν αναμενόμενο κυρίες και κύριοι, έχουν προκαλέσει μια νέα σκληρή αντιπαράθεση ανάμεσα στην αντιπολίτευση και την νέα κυβέρνηση. Ο Αλέξης Τσίπρας επιμένει ότι θα πρέπει να πάει ο Πρωθυπουργός στη Βουλή και να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις. Όλα τα επιχειρήματα και οι πληροφορίες δεν επιβεβαιώνονται, λέει η κυβέρνηση. Πάμε να δούμε λοιπόν τα στοιχεία και αυτού του ρεπορτάζ. Απαντήσεις για την υπόθεση των παρακολουθήσεων ζητεί εκ νέου ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ειδικότερα, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρει ότι η σημερινή αποκάλυψη ότι η ΕΕΠ παρακολουθούσε τους επικεφαλής της Εθνικής Άμυνας της χώρας σοκάρει κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα και παραπέμπει στις πιο σκοτεινές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει άμεσα ως προϊστάμενος της ΕΕΠ να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις. Ήταν στα αλήθεια υπό παρακολούθηση οι αξιωματούχοι που έχουν ως αποκλειστικό έργο την άμυνα της χώρας έναντι ξένων επιβουλών? Σημειώνει σε ανακοίνωση το ΣΥΡΙΖΑ και διαρωτάται. Και αν ναι, ποιος ο εθνικός λόγος? Το ίδιο ξεκάθαρες απαντήσεις οφείλει να δώσει και η υπεύθυνη για την ΕΕΠ εισαγγελέας, κυρία Βλάχου. Υπέγραψε διάταξη για την παρακολούθηση των επικεφαλής της εθνικής μας άμυνας? Και αν ναι, ποιος ο εθνικός λόγος? Συμπληρώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η υπομονή του ελληνικού λαού έχει εξαντληθεί και απαιτούνται ξεκάθαρες απαντήσεις, προσθέτει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που αναφέρει καταληκτικά στην ανακοίνωσή του. Σε κάθε περίπτωση, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεν θα επιτρέψει
η αντιδημοκρατική αυτή εκτροπή να θέσει σε κίνδυνο την εθνική μας ασφάλεια. Απάντηση στο ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τις παρακολουθήσεις και συγκεκριμένα με το δημοσίευμα της εφημερίδας Documento που θέλει την ΕΕΠ να παρακολουθούσε τους επικεφαλείς της Εθνικής Άμυνας, εξέδωσε ο Γιάννης Οικονόμου. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, πρόκειται για εσώπιους μύθους και συνονθήλευμα τεκμηρίου των ισχυρισμών. Το πλέον τραγικό είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έσπευσε ασμένος να υιοθετήσει τους αναπόδεικτους ισχυρισμούς και να εξάγει πολιτικά συμπεράσματα, επισημαίνει ο Γιάννης Οικονόμου. Στην ανακοίνωση του αναφέρει μεταξύ άλλων. Ο κύριος Βαξεβάνης συνεχίζει να δημοσιεύει σε συνέχεια στους εσώπιους μύθους του, όπως ήταν απολύτως αναμενόμενο. Το αφήγημά του, το οποίο φθήνει όσο περνά ο χρόνος, είναι ένα συνονθήλευμα τεκμηρίων των ισχυρισμών. Όσο υστερεί σε θεμελίωση και στοιχεία, άλλο τόσο πλεονάζει σε μυθοπλασία. Το πλέον τραγικό είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έσπευσε ασμένος, προτού καλά-καλά κυκλοφορήσει η εφημερίδα, να υιοθετήσει τους αναπόδεικτους ισχυρισμούς και να εξάγει πολιτικά συμπεράσματα. Απέναντι σε αυτή την παροδία, η κυβέρνηση απαντά με τη θεσμική θωράκιση της λειτουργίας της ΕΕΠ, με την καθολική απαγόρευση των κακόβουλων λογισμικών και φυσικά με την εμπιστοσύνη στη δικαστική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη, η οποία και οφείλει να αποσαφηνίσει το ταχύτερο δυνατό κάθε πτυχή της υπόθεσης αυτής. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το επόμενο θέμα έχει και αυτό ενδιαφέρον. Γιατί? Διότι βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης η κυβέρνηση όσον αφορά τις τράπεζες, οι οποίες έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία των πληστηριασμών αλλά και της πώλησης το λεγόμενο κόκκινο ταμείο. Όλη αυτή η ιστορία έχει προκαλέσει και μία αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και τα κόμματα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να λένε στην κυβέρνηση ότι δεν φτάνουν οι συστάσεις, γιατί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός χθες έκανε συστάσεις προς τις τράπεζες να χρεώνουν λιγότερο. Ο κ. Σταϊκούρας μάλιστα έχει παρέμβει στην τηλεόραση του Open και είπε ότι θα πρέπει να τηρηθούν μια σειρά από συγκεκριμένα πράγματα από τις τράπεζες. Και αυτός με το χαρακτήρα της υπόδειξης. Πάμε να δούμε αυτό το που πραγματικά πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Οι συστημικές τράπεζες εκτιμάται ότι θα έχουν φέτος κέρδη 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ, με τα οποία θα πρέπει να διευκολύνουν τους δανειολήπτες και να μειώσουν την ψαλίδα των επιτοκίων χορηγήσεων και καταθέσεων, καθώς και τις προμήθειές τους, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας μιλώντας στο Open. Αναφορικά με το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης, ο Υπουργός είπε ότι θα πρέπει πρώτα να δημιουργηθεί ο δημοσιονομικός χώρος. Αυτός, πρόσθεσε, μπορεί να προέλθει από την ανάπτυξη, σημειώνοντας ότι τρέχει με ρυθμό 5,6%, που είναι υψηλότερος από ό,τι αναμενόταν και μπορεί να είναι τελικά ακόμη υψηλότερος. Ο Υπουργός ανέφερε ότι από τα επιπλέον έσοδα 6 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα έχει φέτος ο προϋπολογισμός, τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ προέρχονται από τον ΦΠΑ, από τα οποία το 1,5 δις οφείλεται στην καλύτερη πορεία του τουρισμού, το 1 δις στην αύξηση της κατανάλωσης και το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ στην ακρίβεια. Ο κύριος Σταϊκούρας σημείωσε τη μεγάλη αβεβαιότητα που υπάρχει σχετικά με τις τιμές του φυσικού αερίου, λέγοντας ότι με τις σημερινές τιμές δεν θα περισσέψει τίποτε από το αποθεματικό του 1 δισεκατομμύριο ευρώ που προβλέπει ο προϋπολογισμός του 2023. Στο προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, είπε, θα προβλέπονται μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών και για την επόμενη τετραετία, οι οποίες θα είναι συνάρτηση της πορείας της κρίσης. Αναφερόμενος στις συζητήσεις που έχει με τις τράπεζες, ο κύριος Σταϊκούρας είπε ότι αναμένει τις προτάσεις που θα κάνουν σε 2 εβδομάδες. Ερωτηθείς αν υπάρχει τρόπος η κυβέρνηση να πιέσει τις τράπεζες ώστε να συμβάλλουν στην κατεύθυνση αυτή με την επιβολή έκτακτης φορολογίας των κερδών τους, ο Υπουργός είπε πως ισχύει ό,τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός, δηλαδή πως οι τράπεζες πρέπει να συμβάλλουν από τα κέρδη τους. Θα δούμε, είπε, πως αυτό θα αποτυπωθεί στο μέλλον. Υπάρχει κίνδυνο συνέχιση λόγω της εξωγενούς κρίσης να δημιουργηθεί νέο ιδιωτικό χρέος και δυσκολία εξυπηρέτησης των οφειλών που έχουν οι δανειολήπτες. Για τον λόγο αυτό, η κυβέρνηση έχει ζητήσει από τις τράπεζες να συμβάλλουν με 4 τρόπους. Πρώτον, με την αξιοποίηση του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, όπου τα πράγματα, είπε, πηγαίνουν καλύτερα το τελευταίο τρίμηνο, με αύξηση των αιτήσεων που γίνονται δεκτές, αλλά θα πρέπει να βελτιωθούν περαιτέρω. Δεύτερον, με τη στήριξη των ευάλωτων συνεπών δανειοληπτών, ώστε να αποφευθεί δημιουργία νέων κόκκινων δανείων. Τρίτον, με τη μείωση της ψαλίδας των επιτοκίων χορηγήσεων καταθέσεων, που σημαίνει αύξηση του επιτοκίου καταθέσεων, το οποίο σήμερα είναι κατά μέσο όρο 0,05%, και μείωση του μέσου επιτοκίου χορηγήσεων που ανέρχεται στο 4,86%. Είναι απαράδεκτο αυτό που κάνουν οι τράπεζες, είπε ο Υπουργός. Τέταρτον, με τη μείωση των προμηθειών που χρεώνουν στους πελάτες τους. Για τον εξοδικαστικό μηχανισμό, ο κ. Σταϊκούρας είπε ότι οι αιτήσεις των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο γίνονται αυτομάτως δεκτές, όπως και ότι μειώνεται το επιτόκιο για όσους ενταχθούν σε αυτόν. Λοιπόν, και το επόμενο θέμα είναι πραγματικά πολύ σοβαρό, διότι ο σημερινός αθηναϊκός τύπος, κυρίες και κύριοι, έχει πολλά ρεπορτάζ ότι οι Αμερικανοί συνεχίζουν και πιέζουν. Όχι μόνο οι Αμερικανοί, αλλά και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι, τη χώρα μας, να παραχωρήσει το
πυραυλικό σύστημα S-300 στην Ουκρανία. Πάμε να δούμε αυτά τα στοιχεία του Αθηναϊκού Τύπου. Έντονο παρασκήνιο σχετικά με την αποστολή ή όχι στην Ουκρανία των αντιαεροπορικών πυράβλων S-300 που έχει η χώρα μας, λαμβάνει χώρα εδώ και καιρό. Και όπως φαίνεται, θα συνεχίσει να εξελίσσεται για άλλο τόσο, αφού οι παίκτες οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτό είναι αρκετοί και οι θέσεις τους συχνά αμφίσιμες. Ο μεγάλος πρωταγωνιστής σε αυτό είναι ο Αμερικανικός παράγοντας, που ποτέ, όπως φαίνεται, δεν χώνεψε την προμήθεια του συγκεκριμένου οπλικού συστήματος από την Ελλάδα, έστω και αν αυτή έγινε προκειμένου να αποκλιμακωθεί η κρίση η οποία είχε ξεσπάσει στα τέλη του 90, τότε που η Κύπρος προμηθεύτηκε το συγκεκριμένο αντιαεροπορικό ρωσικό όπλο για να προστατευτεί από τυχόν τουρκικές επιθέσεις και η εγκατάστασή του στην Κρήτη έγινε με τη σύμφωνη γνώμη και υπόδειξη του ΝΑΤΟ μετά τη μεσολάβηση του τότε Υφυπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ. Όπως αναφέρει η εφημερίδα των συντακτών, βρίσκοντας ως ιδανική ευκαιρία τον πόλεμο στην Ουκρανία, οι Αμερικανοί άρχισαν από νωρίς να πιέζουν την ελληνική κυβέρνηση να παραχωρήσει στους Ουκρανούς τους S-300 με την αιτιολογία ότι οι τελευταίοι γνώριζαν τη χρήση τους. Η πρώτη γνωστοποίηση των πιέσεων που ασκούνταν έγινε με άρθρο στο Forbes του αναλυτή για στρατιωτικά και πολιτικά θέματα της Μέσης Ανατολής, Πολίντον, στις 2 Ιουλίου, ο οποίος έκανε αναφορά στο ενδεχόμενο να δεχτεί η χώρα μας να στείλει τους S-300 στην Ουκρανία, εστιάζοντας τις δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας στις αρχές Ιουνίου στη Βουλή, έπειτα από σχετική ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Το θέμα απασχόλησε ξανά όταν ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας στα μέσα Οκτωβρίου επισκέφθηκε την Ουκρανία, όπου μετά τη συνάντησή του με τον ομολογό του Ντμίτρο Κουλέμπα, ο τελευταίος σε δηλώσεις του αποκάλυψε ότι έθεσε το θέμα της ενίσχυσης της Ουκρανικής αεράμυνας, αναφερόμενος προφανώς στη συζήτηση για αποστολή των ελληνικών S-300. Ο Έλληνας Υπουργός απέφυγε τότε να αναφερθεί στις λεπτομέρειες της αποστολής όπλων στην Ουκρανία. Ύστερα και από πρόσφατο δημοσίευμα της Καθημερινής στις 23 Ενδεκάτου που αναφερόταν στις αμερικανικές πιέσεις για την πλήρη απεξάρτηση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων από τα οπλικά συστήματα ρωσικής κατασκευής, ίσως ήταν αναμενόμενη αντίδραση από τη ρωσική πλευρά. Την επομένη 24 Ενδεκάτου δημοσιεύματα στο ρωσικό τύπο ανέφεραν ότι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη συζητά παραχώρηση των S-300 και TOR στην Ουκρανία, ενώ πολιτικοστρατιωτικοί αναλυτές εμφανίζονται σχεδόν σίγουροι ότι εξαιτίας της υπάρχουσας κυβέρνησης στην Ελλάδα που έχει λάβει εχθρική θέση κατά της Ρωσίας, οι αμερικανικές πιέσεις θα ευοδοθούν. Όταν συγκεκριμένα δημοσιεύματα είδαν το φως της δημοσιότητας, υπήρξαν έντονες αντιδράσεις, με πιο ηχηρή εκείνη του πρόδρομου Εμφιετζόγλου, προέδρου της Πατριωτικής Ένωσης, που με ανάρτησή του στο Twitter έκανε λόγο περί εθνικής προδοσίας και αφοπλισμού των νησιών, προχωρώντας σε προειδοποιήσεις προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εν τούτη, στρατιωτικές πηγές αναφέρουν στην εφημερίδα των συντακτών ότι δεν διεξάγεται ανάλογη συζήτηση και ούτε πρόκειται να ξεκινήσει. Κυρίες και κύριοι, ο Γιάννης Παργινός είναι μαζί μας και με τον Γιάννη και απόψε το βράδυ θα κάνουμε ένα σύντομο σχολιασμό αυτής της τρέχουσας ειδησιογραφίας, βασικά ρεπορτάζ και όψεις τις είδαμε στην ροή του Δελτίου μέχρι τώρα. Γιάννη, καλά κρατεί αυτή η ιστορία των παρακολουθήσεων και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι δίνονται στοιχεία από αυτές τις πηγές για παρακολούθηση δημοσιογράφων, επώνυμων δημοσιογράφων, ανθρώπων με λόγο και ρόλο σε αυτό που λέμε δυναμική της ενημέρωσης και της πληροφόρησης. Προσωπικά δεν μου κάνει έκπληξη ότι στη λίστα με τα ονόματα δημοσιογράφων είναι και ο Αλέξης Παπαχελάς, ο διευθυντής της εφημερίδας Καθημερινή, δηλαδή μιας με μεγάλη παράδοση. Είναι μια εμβληματική εφημερίδα, σοβαρής, πραγματικά. Εμβληματική εφημερίδα. Έγκυρη και, εν πάση περιπτώσει, πρόσκειται στην κυβερνώση παράδοση. Ακριβώς. Όμως εκείνο που οποίον πραγματικά κινεί το ενδιαφέρον, αν θέλει την περιέργεια, αν θέλει και την καχυποψία των Ελλήνων, είναι πώς είναι δυνατόν να παρακολουθούνται οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων. Ναι, σωστά. Γι' αυτό και ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης δικαίως ρωτά, είναι αληθές ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών είχε ως στόχους παρακολούθηση τους επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων? Μπορεί ο πολιτικός υπεύθυνος της ΕΕΠ Μητσοτάκης να το διαψεύσει ή να μην το επιβεβαιώσει, εν πάση περιπτώσει? Και είναι η πέμπτη φορά που ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης καλεί τον Πρωθυπουργό στη Βουλή των Ελλήνων να δώσει επίσημη απάντηση. Και ο κ. Μητσοτάκης αποφεύγει. Ναι. Αναβάλει την παρουσία του στη Βουλή μέχρι και την ημέρα που θα συζητηθεί το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για την ΕΥΠ, για τις αλλαγές που η κυβέρνηση... Γιάννη, λέω το εξής όμως και μου κάνει φοβερή εντύπωση.
Εάν μπορεί ένα σύστημα εξουσίας με τα όποια μηχανήματα να παρακολουθεί τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μας, τότε μιλάμε για μια χώρα κουρελού, για ένα κράτος μαριονέτα. Εάν δηλαδή οι αρμόδιες υπηρεσίες του στρατεύματος δεν έχουν εφοδιάσει, δεν έχουν φροντίδα και μέρημνα, ώστε τα τηλέφωνα του αρχηγού και των αρχηγών των όπλων να είναι όχι απλά απόρριτα, να είναι απλησίαστα από τα όποια επικίνδυνα λογισμικά ή την όποια λογική εξουσία, τότε εμένα προσωπικά όλο αυτό το πράγμα με κάνει να νιώθω ανασφαλής. Είναι μεγαλύτερες και πιο επικίνδυνες διαστάσεις, διότι το συγκεκριμένο λογισμικό, το Predator, ναι, δεν το είχε μόνο η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Το είχαν και οι ιδιώτες επιχειρηματίες. Ναι, αλλά το Predator δεν αποδέχεται η κυβέρνηση ότι το έχει η ΙΠ, έτσι. Αυτές είναι οι καταγγελίες Μπαξιμπάνη και άλλων μελών και άλλων εφημερίδων και άλλων μέσων ενημέρωσης. Όμως, γιατί δεν έρχεται στη Βουλή ο κύριος Πρωθυπουργός και να απαντήσει ευθέως στα ερωτήματα που οι θεσμοί της δημοκρατίας του θέτουν. Ναι, σωστά. Γιατί κόμμα και αξιωματική αντιπολίτευση είναι θεσμοί. Δεν είναι τυχαίο και το σημερινό άρθρο σε κεντρικό μέρος της πρώτης σελίδας της εφημερίδας Καθημερινή, η οποία καλεί τον κύριο Μητσοτάκη να κάνει ό,τι κάνουν στις δυτικές δημοκρατίες. Δηλαδή, μέσα σε αυτό το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται της έντονης αντιπαράθεσης, τοξικής αντιπαράθεσης κατά τον δικό του προσδιορισμό και χαρακτηρισμό, καλεί τον Πρωθυπουργό να ανακοινώσει αμέσως το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Ναι. Οπότε και αν αυτός... Βέβαια, ο κύριος Οικονόμου λέει συνεχώς από την Πέμπτη ότι θα τα πάμε όσο δυνατόν πιο κοντά στο τέλος της τετραετίας. Λέω όμως, Γιάννη, επίσης ενδιαφέρον, μεγάλο ενδιαφέρον, έχει το γεγονός ότι και ο Μητσοτάκης και ο Σταϊκούρας κάνουν παρατηρήσεις, παύλα υποδείξεις προς τις τράπεζες. Και αναρωτιέμαι και λέω εγώ, ο απλός πολίτης, ο οποίος αντιλαμβάνεται όμως πως το τραπεζικό σύστημα κυβερνάει, πρέπει να είναι... Το τραπεζικό σύστημα ή η κυβέρνηση, λέω, πρόβλητη και δημοκρατικά εκλεγμένη. Ναι, λέω, η κυβέρνηση δεν έχει άλλους τρόπους, μεθόδους και διαδικασίες να εργαλειοποιήσει πολιτικές ικανές να απεγκλωβίσουν την κοινωνία από μια στριφνή λογική του τραπεζικού συστήματος. Αυτή τη στιγμή η συζήτηση που συζητιέται ή που γίνεται μεταξύ κυβέρνησης και τραπεζών, ναι, είναι η εξής μία. Ποιος από τα δύο μέρη, ποιος από τις δύο πλευρές, κυβέρνηση ή τράπεζες, θα βοηθήσουν τους αδυνάμους στην εξυπηρέτηση των δανείων τους. Όχι, ναι, εκείνους που έχουν εγκλωβιστεί σε κόκκινο καρτέλ, έτσι. Όχι, όχι. Αλλά εκείνους που πληρώνουν αλλά δυσκολεύονται. Οι άλλοι τους πήρε καθαρά η μπόρα. Τι ζητάνε οι τράπεζες? Την όποια διευκόλυνση έχουν εκείνοι οι οποίοι δυσκολεύονται να εξυπηρετήσουν τα δανειά τους, να την πληρώσει το κράτος από τον εθνικό προϋπολογισμό. Δηλαδή, να την πληρώσει και εκείνος που δεν μπορεί να πληρώσει το δανειό του και όλοι εμείς, ρε φαίνε, από τον προϋπολογισμό στον οποίο όλοι προσφέρομαι και συνεισφέρομαι. Η κυβέρνηση τι απαντά? Όχι, να το επιφορτιστείτε εσείς αυτή τη δύναμη, αυτή τη βοήθεια προς τον Έλληνα πολίτη που δεν μπορεί να εξυπηρετήσει το δανειό του, αν δεν το από τα κέρδη τα οποία έχετε και είναι πάρα πολύ μεγάλα. 3,5 δισεκατομμύρια κέρδη έχουν οι ακριβώς τέσσερις συστημικές. Και κάτι άλλο. Δεν έχουν μόνο τα κέρδη τα τωρινά, Σπύρο μου. Έχουν και μία, έχουν και δύο, έχουν και τρεις, έχουν και τέσσερις κεφαλαιοποιήσεις που είναι βοήθεια των Ελλήνων πολιτών. Ναι, που ρε φαίνε προσέφεραν τη βοήθειά τους για να σταθεί όρθιο το τραπεζικό σύστημα. Ακριβώς. Και αυτός ο πολίτης ο οποίος έχει ανάγκη σήμερα να σταθεί όρθιος με μειώσεις των δόσεων των δανείων του, δεν έχει τα προνόμια τα οποία είχε ο κύριος Πάτσης. Και γι' αυτό δεν λέει κανείς κουβέντα. Βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος να έχει αυτές τις τεράστιες αμοιβές των εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ από τα ελληνικά ταχυδρομεία, βλέπε Κυριάκος Πιερακάκης ως πολιτικός προϊστάμενος, και την ίδια ώρα ο κύριος αυτός να είναι κάτοχος εξωχωρίων εταιριών και να κάνει αυτό το οποίο λέμε όλοι και ονομάζουμε όλοι και προσδιορίζουμε όλοι
το κοράκι που κοιτάζει να πάρει τα ακίνητα. Δηλαδή είναι μια απίθανη ιστορία, Γιάννη. Απίθανη. Και σε μια περίοδο, ξέρεις, λέω κατά το εξής, την οποία δεν είναι οικονομική και κοινωνική περίοδος υπό κάπα σίγμα, υπό κανένας συνθήκες. Ναι. Είναι μια περίοδος όπου ο Έλληνας πολίτης βάλεται πανταχώθεν. Θέλεις από την ακρίβεια, θέλεις από ακρίβεια στα πάντα, θέλεις στον τομέα της υγείας, θέλεις στον τομέα της παιδείας, παντού προσβάλλεται ο Έλληνας πολίτης, καταρακώνεται, δηλαδή χάνει τον εγωισμό του, ναι, χάνει την πεποίθησή του. Όχι, εμένα μου κάνει φοβερή εντύπωση ο τρόπος τόσο καλά οργανωμένου, που εν πάση περιπτώσει για να ζήσει, να μην πεθάνει και για να γεννηθεί το παιδί του, τουλάχιστον να έχει μια εξασφάλιση. Μου κάνει εντύπωση ένα πράγμα, Γιάννη. Θυμάσαι, γιατί το θυμάσαι. Στην περίπτωση Μαυράκη, πώς η αντιπολίτευση τότε, η Νέα Δημοκρατία, είχε εργαλειοποιήσει εκείνη τη φράση του Ανδρέα Παπανδρέου, είπαμε να κάνει ένα δωράκι στον εαυτό του, αλλά όχι και τέτοιο. Και πώς όλη αυτή η ιστορία του Μαυράκη, διοικητή της ΔΕΗ, είχε οδηγήσει σε μια ρητορική που διήρκησε χρόνια και έφερε τον πατέρα Μητσοτάκη στην εξουσία. Για διαφθορά, διαπλοκή, για. Αυτό που έχουμε στην περίπτωση του βουλευτή πρώην, αλλά ανεξάρτητου πια και ψηφίζει κανονικά τα νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας, είναι όχι ότι... Όχι μόνο ψηφίζει τα νομοσχέδια, Σπύρο, αλλά χαίρει και της βουλευτικής σας ασυλίας ακόμα. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή ακόμα δεν έχει τροχιοδρομήσει η διαδικασία για ο την εκδοσή. Ο κύριος πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Τασούλας. Ναι. Καταλαβαίνω ότι αυτό είναι μια όλα τα καταλαβαίνω, Γιάννη. Προς τον Έλληνα προφορολογού. Όλα τα καταλαβαίνω και όλα τα προσπαθώ να τα καταλάβω, διότι με τους όρους και τους κανόνες της επικοινωνίας εκείνων των χρόνων στους οποίους αναφέρθηκα, δεν θα καθέονταν κανένας στη θέση του. Θα είχαν παραιτηθεί και οι υπουργοί, θα είχαν παραιτηθεί και βουλευτές. Δηλαδή νιώθω ότι πια χάθηκαν όλα και τα στοιχεία της πολιτικής αξιοπρέπειας. Delenda est, όπως έλεγαν οι Λατινοί. Ακριβώς. Καλό βράδυ, Γιάννη μου. Σε ευχαριστούμε βράδυ, πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, θα πάμε στο διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με πολλά θέματα το χώρο της τοπικής ειδησιογραφίας. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Δεύτερη νότα του σημερινού κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΤΑΤ και πάμε να δούμε μια σειρά από θέματα της τοπικής ειδησιογραφίας που έχουν το δικό τους ξεχωριστό ενδιαφέρον, όπως συνηθίζω να λέω. Είναι οι ζυμώσεις που γίνονται για τις εκλογές, είτε εθνικές είτε αυτοδιοικητικές, σε όλα τα κόμματα, πολύ περισσότερο στα κόμματα εξουσίας. Μάλιστα, το τελευταίο διάστημα, διάφορα γνωστά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ διαρρέουν πληροφορίες στο φιλικό τους περιβάλλον ότι προτίθεται να είναι και ότι υπάρχει και η στήριξη από κεντρικό επίπεδο ως επικεφαλής ψηφοδελτίων, είτε για τον πρώτο είτε για τον δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Μιλήσαμε σήμερα με τον κύριο Χρήστο Μωραΐτη, τον συντονιστή της Νομαρχιακής Επιτροπής Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει ενδιαφέρον, έχουν ενδιαφέρον πιο σωστά αυτά τα οποία είπε και για το ψηφοδέλτιο των εθνικών εκλογών, αλλά και για τα ψηφοδέλτια στην αυτοδιοίκηση. Τηρώντας τις καταστατικές δεσμεύσεις όσον αφορά στην επιλογή των υποψηφίων στην τοπική αυτοδιοίκηση, η οργάνωση Κερκύρας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι αυτή η οποία θα αποφασίσει στην βάση των υποψηφιοτήτων που πληρούν τις προϋποθέσεις τις οποίες ο πολιτικός χώρος του κόμματος θέτει, ώστε τελικά να υποστηρίξουν την κάθοδο στις αυτοδιοικητικές εκλογές, επισημαίνει ο συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής Κερκύρας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Χρήστος Μωραΐτης. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό σημαίνει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει υποψηφιότητα καθ' υπόδειξη του ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως και εμείς είμαστε σε ένα αναμονή, αν θέλετε, των κινήσεων που θα κάνουν όσοι έχουν εκφράσει μέχρι στιγμής την πρόθεση να είναι υποψήφοι, να δούμε το συνολικό τοπίο και πώς διαμορφώνεται και με βάση αυτό στη συνέχεια οι οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ θα αποφασίσουν. Αντιλαμβάνεστε βεβαίως, για να είμαστε ειλικρινείς, ότι και συζητήσεις γίνονται και ζυμώσεις γίνονται και μεταξύ μας, αλλά είναι στο χέρι των ίδιων των υποψηφίων να κρίνουν πότε, με ποια διαδικασία, πώς θα ανακοινώσουν την υποψηφιότητά τους, σε ποιους ανθρώπους θα απευθυνθούν και στη συνέχεια θα έρθει η ώρα των τοπικών οργανώσεων του ΣΥΡΙΖΑ για να αποφασίσουν ποιον από όλους επιλέγουν να στηρίξουν. Για αύριο Δευτέρα, στην προγραμματισμένη διευρυμένη συνεδρίαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Κερκύρας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, με την παρουσία της υπευθύνου από την πολιτική γραμματεία του κόμματος Κατερίνας Κνήτου, θα συζητηθούν οι λεπτομέρειες αυτής της διαδικασίας.
θα υπάρξουν προφανώς ανακοινώσεις υποψηφιότητων που μπορούν να καλύψουν και το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το πότε ακριβώς και πώς, αυτό θα το κρίνουν οι ίδιοι οι υποψήφοι με βάση τις κινήσεις που κάνουν, τις ζυμώσεις τους, τις συζητήσεις κτλ. Αν αυτό πρέπει... έχει να κάνει με τους αυτοδιοικητικούς. Κύριε Μωραίτη, αν πρέπει να κάνουμε μια σύγκριση σε σχέση με την προετοιμασία των υπόλοιπων κομμάτων σε επίπεδο Κέρκυρας, είστε ικανοποιημένος από την, ας πούμε, δεν ξέρω αν είναι δόκιμος όρος, από την ποιότητα αλλά και από τον αριθμό των υποψηφιότητων? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι οι υποψήφοι, που οι άνθρωποι που μέχρι στιγμής δηλώνουν ότι προτίθενται να υποβάλουν υποψηφιότητα, είναι άνθρωποι που μπορούν να καλύψουν μια πολύ μεγάλη και πλούσια γκάμα, πώς να το πω, στοιχείων προσωπικότητας, πολιτικών χαρακτηριστικών, αποδοχής στην κοινωνία, διείσδυσης, παρελθόντος αυτοδιοικητικού κτλ. Επομένως, εγώ θα λέγα ότι είμαι απολύτως ικανοποιημένος. Εξάλλου πρέπει να ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι κατά τη γνώμη μας, και την προσωπική μου γνώμη ιδιαίτερα πρέπει να σας πω, απαιτείται ιδιαίτερος σεβασμός στους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή, με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο κάθε Δήμος και οι τρεις Δήμοι της Κέρκυρας, αλλά ιδιαίτερα ο μεγάλος Δήμος, ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας, αποφασίζουν να εκφράσουν την πρόθεσή τους να είναι υποψήφοι. Σεβασμός για την τόλμη τους, για το θάρρος τους, γιατί ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι θα έχουν να αντιμετωπίσουν μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, και οικονομικά, αλλά και από άποψη καθυστέρησης έργου. Και αυτό το πράγμα, επομένως, κατά τη γνώμη μου υπερτερεί. Ισχύει όμως και το άλλο που σας είπα πριν, ότι ναι, είμαι ευχαριστημένος, γιατί θα έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη γκάμα υποψηφίων με πολλά και διαφορετικά χαρακτηριστικά για να επιλέξουμε. Σε επίπεδο συγκρότησης ψηφοδελτίου για τις εθνικές εκλογές, αναμένεται εντός των επόμενων εβδομάδων, ίσως και πριν από τα Χριστούγεννα, να ανακοινωθεί για όλη την χώρα ένα μεγάλο μέρος των ψηφοδελτίων, κατά περίπου 80%. Άλλωστε, με αφορμή το ενδεχόμενο να είχαν γίνει πρόωρες εκλογές μέσα στο Σεπτέμβριο, το κόμμα στην Κέρκυρα είχε ήδη καταθέσει από τον Ιούλιο μια λίστα με 14 ονόματα υποψηφίων, η οποία προφανώς θα αναθεωρηθεί. Αυτή η συζήτηση ακόμα δεν έχει γίνει. Αυτό που περιμένουμε, επομένως, είναι και θα γίνει μέσα στο επόμενο διάστημα, προφανώς πριν τις γιορτές, και η επίσημη επικοινωνία της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής με τα στελέχη του κόμματος και την Ομαρχιακή Επιτροπή εδώ στην Κέρκυρα, μέσα από την οποία θα επιλεγούν οι τελικοί πέντε ή έστω ένα μεγάλο μέρος από την πεντάδα του τελικού ψηφοδελτίου. Η πεντάδα μπορεί να συμπληρωθεί και αργότερα, ανάλογα βέβαια με το πότε θα προκηρυχθούν οι εκλογές. Πρέπει να σας πω ότι η προτεραιότητα και η δική μας αυτή τη στιγμή είναι οι εθνικές εκλογές, οι βουλευτικές εκλογές. Γιατί αυτές είναι που σε ένα πολύ μεγάλο μέρος θα καθορίσουν και το γενικό πολιτικό κλίμα, που μέσα στο οποίο θα διεξαχθούν και οι αυτοδιοικητικές εκλογές. Και εμείς ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι στοχεύουμε και βάσιμα, πολύ βάσιμα, να είμαστε όχι μόνο στην Κέρκυρα πρωτοκόμμα, αλλά και στην Ελλάδα ολόκληρο πρωτοκόμμα. Για την Κέρκυρα δεν το συζητάμε, θα είμαστε πρωτοκόμμα. Το θέμα είναι με πόση διαφορά θα είμαστε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση όσον αφορά το θέμα των απορριμμάτων. Έχει βγάλει μια ανακοίνωση ο κύριος Νίκος Γκούσιον. Ο κύριος Νίκος Γκούσιον είναι ο επικεφαλής αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου της Νότιας Κέρκυρας, ο οποίος στάθηκε στα όσα συζητήθηκαν στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος. Έχουν ιδιαίτερη σημασία οι παρατηρήσεις του και η Δώρα Σπρέα έχει κάνει το ρεπορτάζ. Στο συνέδριο της ΚΕΔΕ που διεξήχθη στις 22 Νοεμβρίου συμμετείχε ο επικεφαλής της Δημοσύν Νίκος Γκούσης, ο οποίος μιλώντας στο ΣΤΑΡΤ αναφορικά για τη διαχείριση των απορριμμάτων και την κυκλική οικονομία στο συγκεκριμένο συνέδριο, επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι η εξέλιξη ήταν αντιφατική, αφού οι εισηγητές παρουσίασαν μια ρόδινη κατάσταση, όμως στη συνέχεια οι σύνεδροι έδωσαν μια διαφορετική εικόνα, εκφράζοντας δυσαρέσκεια για τους ρυθμούς και τα πεπραγμένα, δυσπιστία για τις κατ' επανάληψη υποσχέσεις και ανησυχία για τις πραγματικές προθέσεις, που δεν είναι άλλες από το ιδιωτικό συμφέρον μεγάλων εταιριών, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Ήταν για τη διαχείριση απορριμμάτων και την κυκλική οικονομία. Εκεί λοιπόν, πράγματι, σε μια δύο ώρη συνεδρίαση,
Υπήρχαν τέσσερις εισηγητές, ο Γενικός Γραμματέας, ο κ. Γραφάκος και μερικοί πρόεδροι της, από την ανακύκλωση, από τη διαχείριση απορριμμάτων κτλ. Όπου παρουσίασαν, όπως αναφέρομαι και στην ανακοίνωση, τον προγραμματισμό της κυβέρνησης και του Υπουργείου σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων και με τις νέες μεθόδους, ότι προχωράει ο προγραμματισμός για την κατασκευή των μονάδων επεξεργασίας και οι σύγχρονες μέθοδοι, ότι η καθυστέρηση που υπάρχει υπήρξε επειδή πλέον έχουμε τρία χωριστά ρεύματα οργανικά ανακυκλώσιμα και ξηρά σύμμικτα, και ίσως και γι' αυτό αφορούσε και το εργοστάσιο το δικό μας εδώ στην Κέρκυρα που πήγε πίσω και τώρα ξαναπροκηρύχθηκε με άλλους όρους. Είπαν πολλά και διάφορα για τη χωριστική διαλογή που είναι οι νέες σύγχρονες μέθοδοι που σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και τις απαιτήσεις. Το κύριο ενδιαφέρον που εφανόταν από τους σύνεδρους μία ανησυχία από κάτω από την αρχή, τι γίνεται με την καύση και γιατί έχει μπει νομοθετικά ως δυνατότητα. Εκεί, όπως λέμε κιόλας, απάντησαν ότι δεν αποτελεί επιλογή, δεν θέλουν να γίνει καύση, δεν προβλέπεται και από τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Παρ' όλα αυτά, εάν κάποιοι φωσδά δεν πιάνουν τα χρονοδιαγράμματα και τα ποσοστά που προβλέπονται, τότε θα υπάρχει δυνατότητα να τροφοδοτούν την βιομηχανία ή μονάδες οι οποίες χρησιμοποιούν την καύση παράγοντας ενέργεια και άλλα παράγωγα από την καύση αυτή. Στη συνέχεια λοιπόν οι σύνεδροι εξέφρασαν δυσαρέσκεια έντονη, καταρχάς για τις μονάδες επεξεργασίας, ότι η κάθε φορά ο σχεδιασμός φέρνει το πρόγραμμα πίσω, με αποτέλεσμα, όπως κάποιος σύνεδρος από την Εύβοια έντονα έλεγε, εμείς τρία χρόνια περιμένουμε το εργοστάσιό μας, παρόλα αυτά δεν κάνανε τίποτα και υποχρεωνόμαστε να μεταφέρουμε και τα σκουπίδια μας στα Τρίκαλα με τεράστιο κόστος και μας υποχρεώνεται να πληρώνουμε και τέλος τα ΦΥΣ γιατί δεν έχουμε μονάδα που εσείς δεν κάνετε. Υπήρχε μία ένταση. Και βέβαια για την καύση αναφέρθηκε ξεκάθαρα ότι δεν είναι καθόλου αθώα περίπτωση, με δεδομένο ότι μία σύμβαση δεν γίνεται για 1, 2, 3 μεταβατικά χρόνια, αλλά είναι μακροχρόνια για 30 χρόνια. Αναφέρθηκε ότι στην Ευρώπη έχει σταματήσει να γίνονται νέες συμβάσεις. Όποιες υπάρχουν είναι επειδή δεν είναι εύκολο να διακοπούν και ήδη λειτουργούν 15 με 20 χρόνια, άρα έχουν περίπου 15 ακόμα χρόνια για να λειτουργήσουν. Και βέβαια μετά από όλα αυτά υπήρχε έντονη δυσπιστία σχετικά με αυτές τις υποσχέσεις, ότι κάθε φορά αλλάζουν δήθεν προς το, όχι δήθεν, ίσως να είναι έτσι, προς το καλύτερο και στην ευνοϊκότερη και στην πιο φιλική διαχείριση. Παρ' όλα αυτά, ο φόβος ήταν για τις πραγματικές προθέσεις, ότι η καύση ευνοεί συγκεκριμένα ιδιωτικά συμφέροντα και ιδιωτικές μεγάλες εταιρείες, ότι η μεταφορά που θα γίνεται πάντοτε, εφόσον θα υπάρχει καύση, πάλι ευνοεί τις ιδιωτικές εταιρείες. Και τέλος πάντων η αλλαγή από τη δημόσια χρηματοδότηση στα ΣΔΙΤ, και αυτό πάλι ευνοεί τους ιδιώτες και όχι τους πολίτες. Λοιπόν, τοπικά συμβούλια είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό, το οποίο το έχουν αναδείξει οι ίδιοι οι παράγοντες αυτοδιοίκησης που υπηρετούν στα τοπικά συμβούλια. Έχουν ζητήσει με επιστολές προς τον αρμόδιο υπουργό να ανεξαρτοποιηθεί το ψηφοδέλτιο των τοπικών συμβουλίων από το ψηφοδέλτιο για τον οικείο δήμο, έτσι ώστε η τοπική κοινωνία να αποφασίζει και η απόφαση τοπικής κοινωνίας κατά πλειοψηφία να στέφει τους τοπικούς άρχοντες οι οποίοι πασχίζουν για τις τοπικές υποθέσεις. Πάμε να δούμε μια τοποθέτηση που έχει κάνει για το θέμα αυτό ένας από τους επικεφαλείς των παρατάξεων στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κερκυραίου και Διαποντίων, ο κύριος Γιώργος Καλούδης. Με την τροποποίηση που έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ τον Κλεισθένη, μπορούσαν στα χωριά μας οι πρόεδροι και τα τοπικά συμβούλια κάθε κοινότητας να εκλέγονται αυτόνομα, δηλαδή με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο, χωρίς να είναι αναγκασμένοι να ενταχθούν σε ένα κομματικό ψηφοδέλτιο όλου του νομού. Πρόσφατα, με τροποποίηση που έκανε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, θέλοντας να κομματικοποιήσει τα πάντα και να δημιουργήσει ένα πολύ ασφιχτικό κλειστό κύκλωμα εξουσίας, το ανέρεσε αυτό και πλέον πρέπει κάποιος που θέλει να βγει πρόεδρος στο χωριό του να είναι ενταγμένος σε ένα κόμμα, σε ένα κομματικό ψηφοδέλτιο ή οδήποτε κόμματος. Αυτό είναι βαθύτατη προσβολή προς το θεσμό της δημοκρατίας και της ανεξάρτητης και κυδεμόνιας της αυτοδιοίκησης. Αλλά παραβιάζει και το δικαίωμα
των πολιτών να εκφράζονται. Και είναι σίγουρο ότι θα καταπέσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Αλλά γιατί να περιμένει ο κόσμος 2 χρόνια μέχρι να ψηφίσει ξανά και να αποφασίσει το Συμβούλιο της Επικρατείας, όπως έκανε με τις βάρβαρες τροποποιήσεις της Νέας Δημοκρατίας, όπου έδωσε το 90% των αρμοδιοτήτων στην αδιαφάνεια και στην αυθαιρεσία των δημάρχων μέσα από την Οικονομική Επιτροπή και αποδυνάμωσε εντελώς τα δημοτικά συμβούλια. Εάν δεν ήθελαν την απλή αναλογική οι δήμαρχοι της Νέας Δημοκρατίας, όπως εδώ η κυρία Ιδρώου για παράδειγμα, ας μη συμμετείχαν στις εκλογές. Έτσι δεν είναι? Η Ιταλία, το Ισραήλ που είναι σε πόλεμη κατάσταση 60 χρόνια, οι κοινωνίες της Ευρώπης ευδοκιμούν, αναπτύσσονται με απλή αναλογική. Εδώ είδαμε τι δημιουργούν οι μονοκομματικές κυβερνήσεις. Πάτσιδες, αδιαφάνεια, χρεοκοπία. Ενώ αν υπήρχε απλή αναλογική, θα υπήρχε περισσότερη διαφάνεια και περισσότερη δημοκρατία. Αλλά δεν τη θέλουν οι ολιγάρχες. Κυρίες και κύριοι, το επόμενο θέμα έχει να κάνει με την εκπαίδευση και θα λέει κανείς λίγες μέρες μετά την επίσκεψη της κυρίας Κεραμέως. Το θέμα έχει σημασία και έχει αξία, διότι στις οργανωμένες χώρες εργαστήρια φυσικών επιστημών έχουν όλα τα σχολεία. Και μάλιστα και τα σχολεία τα οποία θέλουν να οδηγήσουν την νεολαία σε αυτό που ονομάζουμε όψεις του μέλλοντος. Το Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών της Κέρκυρας έχει μείνει χωρίς στέγη, καθώς δεν βρέθηκε ένας χώρος σε αυτό το νέο κτίριο του 4ου Γενικού Λυκείου. Έτσι λοιπόν το ερώτημα παραμένει ακμαίο. Θα βρεθεί χώρος? Τι θα κάνει το Υπουργείο Παιδείας? Το θέμα αυτό ακριβώς ρωτάει ο βουλευτής Κέρκυρας ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Αλέκος Αυλονίτης. Ερώτηση για τη συνέχιση της λειτουργίας του Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών της Κέρκυρας κατέθεσε στην Υπουργό Παιδείας ο βουλευτής Κερκύρας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Αλέξανδρος Αυλονίτης. Όπως είναι γνωστό, το ΕΚΦΕ λειτουργούσε στον ημιυπόγειο χώρο του παλιού κτηρίου του 4ου ΓΕΛ. Το σχολείο μεταφέρθηκε στο νέο κτίριο, το οποίο εγγενίασε πριν από λίγες ημέρες η Νίκη Κεραμέως, όχι όμως και το Κέντρο Φυσικών Επιστημών της Κέρκυρας. Ο Αλέξανδρος Αυλονίτης τόνισε πως το ΕΚΦΕ έχει μέχρι σήμερα αναλάβει και φέρει εις πέρας ένα εξαιρετικό έργο για την Κέρκυρα και για τα Ιόνια νησιά στο σύνολό τους. Έχει αποδείξει με την επιτυχή λειτουργία του και την προσφορά του ότι αξίζει πλήρως την ενίσχυση και την υποστήριξη του κράτους. Επομένως, θα πρέπει η πολιτεία να μεριμνήσει για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων του ΕΚΦΕ, καθώς και να προχωρήσει σε πρωτοβουλίες για τη συνέχιση της λειτουργίας του. Το ΕΚΦΕ είναι ένα εργαστηριακό κέντρο φυσικών επιστημών που είναι καμάρι. Στην Κέρκυρα. Λειτουργεί 24 χρόνια. Θα πρέπει να εξάρω την προσπάθεια την οποία έχει κάνει για να το στήσει και να φτάσει σε ένα σημείο ακμάζων το εργαστηριακό αυτό κέντρο, τον εκπαιδευτικό τον κύριο Παναγιώτη Μουρούζη, ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια έκανε ό,τι μπορούσε. Είχε στεγαστεί στο ημιυπόγειο του 4ου Λυκείου. Το 4ο Λύκειο μεταφέρθηκε πλέον στο νέο κτίριο. Στο οποίο νέο κτίριο, το οποίο εγκαινιάστηκε η παρουσία της κυρίας Κεραμέως, είχε χώρους. Είχαν προβλεφθεί χώροι. Έτσι ώστε να μετακινηθεί, να μεταφερθεί και το Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών. Δυστυχώς όμως τώρα θέλουν το πακετάρουν, το βάζουν μέσα σε κουτιά και ουσιαστικά αυτό το Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών να πέσει σε αχρησία. Και είναι λογικό να ανησυχούμε, διότι ενώ συζητάς μαζί τους, βρίσκεις ας πούμε κλειστά αυτιά, μου κάνουν πολύ μεγάλη εντύπωση πώς λειτουργούν αυτοί οι άνθρωποι όταν τους λες ότι ένα τέτοιο εργαστηριακό κέντρο φυσικών επιστημών, το οποίο ποτέ δεν είχαμε εμείς τα χρόνια μου, ποτέ δεν είχαν πριν από 20 χρόνια, το φτιάξαμε, το δημιουργήσαμε και τώρα πρέπει να το πακετάρουμε σε κούτες. Μια τέτοια άποψη μου εξέφρασε ο διευθυντής της εκπαίδευσης στα Ιόνια νησιά, ο περιφερειακός διευθυντής, σε μια κατηδία συζήτηση την οποία έκανα. Δεν μπορούν δηλαδή να αναπτυχθούν αυτός ο εξοπλισμός να αναπτυχθούν σε 2-3 δωμάτια σε ένα καινούριο κτίριο. Θεώρησα απολύτως επιβεβλημένο να καταθέσω αυτή την ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, έτσι ώστε να άρει αυτές τις μεταξύ τους αντιδικίες σε σχέση με το που θα στεγαστεί το Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών και να βρουν μια λύση. Γιατί είναι ντροπή για την Κέρκυρα να μην έχει Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών όταν σε ολόκληρη την Ελλάδα
λειτουργούν κάπου 70 με 75 αντίστοιχα. Κυρίες και κύριοι, και το επόμενο θέμα ενδιαφέρον, γιατί έχει να κάνει με κάτι για το οποίο η τοπική κοινωνία κατά καιρούς έχει συζητήσει και κατά καιρούς έχει καταγράψει και καταγγελίες. Καταγγελίες για την ικανότητα του να κινηθεί κανείς σε αυτό που ονομάζουμε ανεπτυγμένο, δομημένο περιβάλλον της Κέρκυρας. Είτε αυτό πρόκειται για την πόλη της Κέρκυρας, είτε μιλάμε για το δομημένο περιβάλλον στο σύνολό του. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων Κηδεμών και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία Κέρκυρας, ο κ. Σπύρος Ζουμπουλίδης, μίλησε για αυτές τις αναγκαιότητες, για το θέμα της προσβασιμότητας. Και έχουν ενδιαφέρον όλες οι παράμετροι τις οποίες έχει θίξει. Στην Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία γίνεται αυτονόητη υπενθύμηση των ίσων δικαιωμάτων που πρέπει να απολαμβάνουν στην καθημερινή του ζωή, αναφέρει ο αναπληρωτής υπουργός αρμόδιος για ευρωπαϊκά θέματα Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης σε ανάρτησή του στο Twitter. Προσβασιμότητα, ισότητα, χωρίς εμπόδια διακρίσεις και αποκλεισμούς. Το οφείλουμε ως πολιτεία και ως κοινωνία, προσθέτει. Στο θέμα της προσβασιμότητας και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με κινητικά προβλήματα στο νησί της Κέρκυρας, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία Κέρκυρας, Σπύρος Ζουμπουλίδης, ενώ υπογράμμισε και την ανάγκη της ψηφιακής προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία, κάτι στο οποίο η χώρα μας υστερεί μέχρι στιγμής. Πολλές φορές έχω αναφέρει ότι από τα πιο σημαντικά προβλήματα των ατόμων με αναπηρία και απευθύνομαι στους συμπολίτες μας που έχουν δείξει ότι έχουν ευαισθησία σε κοινωνικά θέματα, είναι ένα αγαθό πολύ μεγάλο για τα άτομα με αναπηρία. Γιατί ουσιαστικά οι χώροι στάθμευσης των αναπηρικών αυτοκινήτων και οι ράμπες στα πεζοδρόμια, να το πω πολύ απλοϊκά, είναι τα πόδια των ατόμων με κινητικά προβλήματα, αλλά και ατόμων που λόγω της πάθησής τους δυσκολεύονται στη μετακίνηση. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλά άτομα που γνωρίζουν ότι αν φύγουν από το σπίτι τους με το αυτοκίνητό τους δεν έχουν άλλο τρόπο να μετακινηθούν, αφού και η λεωφορεία δεν είναι προσβάσιμα, αλλά είναι το μοναδικό μέσο μεταφοράς, δεν μετακινούνται. Γιατί σου λέει πού θα παρκάρω και πώς θα περπατήσω να πάω στη ΔΕΗ, να πάω στην Ομαρχία, η Περιφέρεια, να πάω να εκπληρώσω μια υποχρέωσή μου. Έτσι κάθεται κλεισμένο στο σπίτι του για να μην δυσκολευτεί και ανταυτού στέλνει κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο να εκπληρώσει την υποχρέωση. Όμως αυτό είναι μια διάκριση, ένας ρατσισμός που αφαιρούμε από ένα άτομο, από ένα συμπολίτη μας το δικαίωμα να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μόνο του και ανταυτού. Όχι, γίνεται αυτό στους άλλους συμπολίτες μας. Γι' αυτό το λόγο είναι μια διάκριση και εμείς ως αναπηρικό κίνημα ζητούμε από τους συμπολίτες μας να μην καταλαμβάνουν τους χώρους στάθμευσης, όπου είναι πολύ τακτικό φαινόμενο στην πόλη μας, αυτό το βλέπουμε καθημερινά εμείς, καθώς επίσης και τις ράμπες στα πεζοδρόμια που βλέπουμε καρέκλες από καφετέριες, από μηχανές κτλ. Βεβαίως είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι από την συνεργασία μας με την αστυνομία, διότι κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες κόβοντας κλίσεις, παρατηρήσεις για να είναι οι χώροι ελεύθεροι. Και μάλιστα τα τελευταία 3 χρόνια έχουμε μια πολύ αγαστή συνεργασία, όπου κάθε χρόνο με την ελληνική αστυνομία και το αναπηρικό κίνημα διοργανώνουμε ημερίδες στα Επτάνησα, μιλάω πάντα για την Περιφερειακή Διεύθυνση Αστυνομίας των Επτανήσων, των Ιών Νήσων, όπου προσπαθούμε σε σχολεία, σε φορείς δημοσίου να συζητάμε κυρίως για την προσβασιμότητα σε όλες όμως τις εκφάσεις της ζωής, όχι μονάχα για την αρχιτεκτονική προσβασιμότητα, αλλά την ψηφιακή, στην υγεία, στην παιδεία. Ζητάμε παραδείγματος χάρη και τα απευθυνόμαστε στην εκπαίδευση και τα σχολεία να είναι προσβάσιμα, ώστε να μην βλέπουμε φαινόμενα μαθητών να είναι στις αγκαλιές των γονιών για να πάνε στον πρώτο δεύτερο όροφο στην τάξη. Όλα αυτά είναι μια προσβασιμότητα, γιατί κακώς βέβαια εννοούμε την προσβασιμότητα μόνο για το πεζοδρόμιο, μόνο για το χώρο στάθμευσης. Είναι κυρίως η ψηφιακή, να δώσουμε στα τυφλά άτομα να μπορούν να δουν ειδήσεις, στα κοφά άτομα να μπορούν να παρακολουθήσουν οπτικά τις ειδήσεις ή κάποια σύρια ή οτιδήποτε.
Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα βασικά δεδομένα της σημερινής ειδησιογραφίας, όπως την είδαμε και την καταγράψαμε και σήμερα. Για μια ακόμη βραδιά, πιο σωστά. Μετά τις διαφημίσεις, τον καιρό και τις διαφημίσεις, πιο σωστά, θα είμαστε ξανά μαζί στην ενημερωτική εκπομπή «Υπάρχει θέμα». Κύριος καλεσμένος εκπομπής είναι ο γνωστός και κυρίως δικηγόρος και πρώην Περιφερειακός Σύμβουλος, ο κύριος Τάσος Αλβάνος. Έχει ενδιαφέρον πάντα η άποψή του. Είναι ένας άνθρωπος που παρεμβαίνει και στα δίκτυα κοινωνικής επικοινωνίας. Αυτά τα του μικρού κόσμου και του μεγάλου κόσμου μας θα σχολιάσουμε, αλλά επίσης έχουμε και ένα πολύ σοβαρό γεγονός, το οποίο θα το δούμε στην ροή του δελτίου, καθώς άγνωστοι προκάλεσαν ζημιές στο αυτοκίνητο του Προέδρου του Συλλόγου των Κατοίκων της Παλιάς Πόλης της Κέρκυρας, του κυρίου Νίκου Ολύμπιου. Είναι πραγματικά ένα θέμα το οποίο από το μεσημέρι και μετά τρέχει στα δίκτυα κοινωνικής επικοινωνίας με ένταση και με μια δύναμη καταγγελίας από πολλούς πολίτες. Πάμε λοιπόν στο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο στην εκπομπή «Υπάρχει θέμα» μαζί. Βροχερός θα παραμείνει και αύριο Δευτέρα καιρό στην Κέρκυρα, με χαρακτηριστικό του και τους κατά περιόδους ισχυρούς ανέμους. Μάλιστα, νωρίς το πρωί αναμένονται καταιγίδες, όμως από το απόγευμα προβλέπεται υποχώρηση της βροχόπτωσης. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολική σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του 24ωρου, με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Η υγρασία θα είναι αυξημένη, κειμενόμενη από 80 έως 94%. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει μεγάλες διακυμάνσεις, ξεκινώντας από 13 και φτάνοντας στους 15 βαθμούς Κελσίου.